φυσικά θα ενημερώσουμε πρώτα το Υπουργείο, γιατί οπωσδήποτε εκεί είναι η πρώτη μας υποχρέωση. Και εκεί θα αναπτύξουμε με λεπτομέρειες το τι σημαντικό βρέθηκε φέτος. Αναμφίβολα όμως, είμαστε στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Τα οικήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, από τα αρχαϊκά μέχρι τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Και κυρίως η χαρά μας είναι που στο κλείσιμο δεν έχουμε μόνο φυσικά τους εργάτες μας, τους φοιτητές μας, τους τομεάρχες και συνεργάτες μας, αλλά έχουμε την ηγεσία της περιοχής, υπουργούς, βουλευτές, την περιφέρεια, το Δήμο και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, αλλά έχουμε και τους κατοίκους του χωριού και όλοι μας αγκαλιάζουν, τους ενημερώνουμε για τα ευρήματα και συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή κλεισίματος στον χώρο της ανασκαφής και έτσι όλοι οι παράγοντες σμίγουν σε αυτή την υπέροχη στιγμή όταν νιώθουμε τον απότοκο της δουλειάς μας μετά από 40 μέρες εντατικής δουλειάς και νομίζω ότι όλοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και βιώνουν το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. Βρισκόμαστε καταρχήν στην αποκάλυψη της αρχαίας Τενέας. Βήμα-βήμα και εξελίσσεται και αυτό οφείλεται στην αρχαιολόγο μας, εδώ την κυρία Κόρκα, Έλενα Κόρκα, με υψηλότατες θέσεις που έχει περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού και με πολύ μεγάλο έργο στο χώρο της αρχαιολογίας και με ανακαλύψεις πολλές. Είναι τιμή μας που την έχουμε στην περιοχή μας και εγώ στο χωριό μου, γιατί Χιλιομόδη βρισκόμαστε. Θέλω να την ευχαριστήσω γιατί με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι πίστεψε σε αυτό που ξεκίνησε και χαίρομαι που ο αγώνας αλλά και η πίστη σε αυτό που περίμενε να δει σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, είναι υποχρέωσή μας να είμαστε δίπλα, για μένα μεγαλύτερη υποχρέωση λόγω εντοπιότητας και με αυτή την έννοια είμαι σήμερα εδώ και θα ακολουθήσουν συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και όπου άλλο χρειάζεται για να βρούμε ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε αυτό το έργο, γιατί χρειάζεται προστασία, χρειάζεται χρηματοδότηση να επεκταθεί το έργο, αλλά και να υποστηριχθεί και να προστατευθεί. Όλα αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε μια νέα συνάντηση εργασίας, όπως το είπαμε, τις επόμενες μέρες και είμαστε σε εξέλιξη. Να συγχαρώ και πάλι και την κυρία Κόρκα και όλη την ομάδα της και τα παιδιά και τους εθελοντές αλλά και τους κατοίκους του χωριού μου που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, είναι δίπλα της, αλλά όταν εμπνέει κάποιος και υπάρχουν και αποτελέσματα, νομίζω ότι αυτά τα οποία ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Θα την ευχαριστήσω. Ευχαριστώ, Υπουργέ μου. Μετά από αρκετά χρόνια εργασίας και ανασκαφών, ανακαλύφθηκε η αρχαία Τενέα και σιγά σιγά μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Συγχαρητήρια σε όλους τα τελευταία χρόνια τη δουλειά που κάνω. Μία ιδιαίτερα σημαντική ανασκαφή, η οποία διενεργείται για έκτη φορά, για έκτη συνεχή χρονιά στην Τενέα, στην αρχαία Τενέα της περιοχής του Χιλιομοδίου της Κορινθίας, έφτασε στο τέλος της για τις ημέρες, το χρονικό διάστημα της ανασκαφής. Τι αποκαλύπτεται, ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι καλύτερο μπορούσε κανείς να φανταστεί, αποκαλύπτεται από αυτή την ανασκαφή. Μία πόλη ολόκληρη, πλέον βάλει και αποδεικνύεται καθαρά ότι εδώ στην περιοχή αυτή υπήρχε μια σημαντική πόλη, η αρχαία Τενέα, η οποία ήταν πρωτεύουσα, θα λέγαμε, μιας ευρύτερης περιοχής που μπορούμε και τολμούμε να πούμε ότι τα όρια αυτής της περιοχής συμπίπτουν με το Καποδιστριακό Δήμο της Τενέας, δηλαδή του Χιλιομοδίου. Η επικεφαλής της ανασκαφής, η κυρία Έλενα Κόρκα, διακεκριμένη αρχαιολόγος, της οποίας τα ευρήματα και της οποίας η σοβαρή δουλειά είναι πλέον γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Γινόμαστε αποδέκτες επιθυμιών και αιτημάτων πολλών σχολών και πολλών ιδρυμάτων να έρθουν να παρακολουθήσουν την ανασκαφή αυτή, την οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια του Περιφερειάρχη του κ. Πέτρου Τατούλη την αγκάλιασε ευθύς εξ αρχής από το 2013. Την ενισχύουμε οικονομικά κάθε χρόνο. Συνεχίζουμε με μια προγραμματική σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει για 5 ολόκληρα χρόνια από εδώ και πέρα, η προηγούμενη δηλαδή Περιφερειακή Αρχή.
αρχή και είμαστε σίγουροι ότι και η καινούργια θα ακολουθήσει τα αχνάρια τα οποία έχουμε εμείς προδιαγράψει. Θέλω να σταθώ λιγάκι στα ευρήματα. Αυτά βέβαια θα μας τα πει η κυρία Κόρκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά πιστεύω όμως απόλυτα ότι σε αυτή την πόλη, αυτή η πόλη ήταν μια πολυδομικά πλήρης πόλη. Βρισκόμαστε περίπου σε ένα κεντρικό σημείο. Αποκαλύπτεται ένα λουτρικό συγκρότημα μαζί με ναούς και από την αρχαϊκή εποχή. Και σιγά σιγά αυτός ο μύθος, αυτή η δοξασία, αυτή η αντίληψη που υπήρχε ότι εδώ ο τόπος ήταν απόγονοι της Τρίας, ήταν Τρώες δηλαδή, οι οποίοι είχαν πιαστεί εχμάλωτοι και από την Τένεδο μεταφέρθησαν με την άδεια του αγαμένου μας σε αυτή την περιοχή. Όλα αυτά θα δειχθούν, θα αποκαλυφθούν και σε ένα διεθνές συνέδριο που ετοιμάζεται να γίνει το Δεκέμβριο του 2019 εδώ στην Κόρινθο με τον τίτλο «Τρία, Τενέα και Ρώμη». Σε αυτό θα είμαστε και εμείς παρόντες, θα έχουμε την ευκαιρία συμπεράσματα αυτού του πλέον του συνεδρίου να γίνουν εγκύκλιες γνώσεις και να μεταφερθούν και όλα στην πρακτική έκφραση αυτών στην ανασκαφή την προσεχή χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ κλείνοντας την ανασκαφική περίοδο και για φέτος. Ως μέλος του Σωματείου Φίλη της Αρχαίας Τενέας παρακολούθησα και φέτος στενά όλα όσα ήρθαν στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τα ευρήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλος ο χώρος νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα γεννά συνεχώς και νέες ανασκαφικές ανακαλύψεις πολύ σημαντικές, όχι μόνο για την περιοχή εδώ, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι καιρός να μπει μπροστά ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για να μπορέσει ο τόπος εδώ, το Χιλιομόδι, η Τενέα, να εκμεταλλευτεί και για το δικό της όφελος και για το όφελος των κατοίκων της αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται από την αρχαιολογική ομάδα. Εμείς, ως μέλη του Σωματείου, είμαστε πάντα δίπλα στις ανασκαφές, ό,τι χρειαστούν και δίπλα στους συγχωριανούς μας, δίπλα στους ανθρώπους του τόπου, για να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Είναι η λήξη των αφραχτών των εξκαφών που έγιναν τον τελευταίο καιρό. Εγώ, σαν θεματική αντιπεριφερειάρχης παιδείας και πολιτισμού, ο Χάρης ο Βιτινιώτης, θεματικός αντιπεριφερειάρχης υποδομών, να έχουμε την πλήρη γνώση εκ του σύνεγγης σχετικά με τη δουλειά αυτή που έγινε, με πρωτοβουλία της αρχαιολόγου της Έλενας Κόρκα, της συναδέλφου της Βιβής της Εφετζόγλου, σχετικά με την Τενέα. Μεγάλη προσπάθεια πολλών χρόνων και φέτος, μία ομάδα κυρίως εθελοντών από τα πανεπιστήμια, αρχαιολόγων από όλο τον κόσμο να βρίσκονται εδώ. Τελειώνει αυτή η φάση, κλείνει αυτή η φάση της ανασκαφής, στην σημαντική ανασκαφή που γίνεται εδώ στην Τενέα. Είναι κέντρο πόλης, από ό,τι μας εξήγησαν οι εξειδικευμένες αρχαιολόγοι, που σημαίνει ότι έπεται συνέχεια. Από εδώ και πέρα θα γίνει η ανάλυση όλων αυτών των ευρημάτων και θα προχωράμε. Εμείς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει και θα είμαστε αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Σήμερα πραγματικά έχω μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί και με την κυρία Κόρκα, που είναι θεματικός αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού κυρίως και αθλητισμού βεβαίως, επισκεφτήκαμε τα ευρήματα στο Αρχαίο Θέατρο Σικιώνας μαζί, ξεναγηθήκαμε από αρχαιολόγους οι οποίοι έχουν την ευθύνη των ανασκαφών στην περιοχή εκεί, και αμέσως μετά κατεβήκαμε εδώ στην Τενέα, που πραγματικά η ιστορία της, το παρελθόν της, αλλά και τα ευρήματα που σήμερα συνδέουν το παρελθόν με το παρόν, μας άφησαν έκπληκτους και τους δύο. Θεωρώ ότι η Περιφέρεια πρέπει να σταθεί αρρωγός στις προσπάθειες των αρχαιολόγων, με συμβάσεις οι οποίες να έχουν σχέση με χρηματοδοτήσεις, για να συνεχιστεί αυτό το σημαντικό έργο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν και οι δύο, και η κυρία Κόρκα και εγώ, και ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Νίκας, προς αυτή την κατεύθυνση. Όντως είναι στο χωριό μας, γιατί εγώ μπορεί να το μαψώ, αλλά λέτε ότι είμαι χιλιομοδιώτης. Η Τενέα είναι ένα μεγάλο έργο της ιστορίας. Χαιρόμαστε που βρίσκεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι όλοι μας και εμείς από τη μεριά μας σαν Περιφέρεια. Θα πρέπει να προβλέψουμε να γίνει κάτι όμορφο και σωστό και να προβλέψουμε το μέλλον, γιατί εδώ είναι κάτι για το μέλλον.